Τι άλλο θέλει ο κήπος? Τι θέλει? Ταχύτατη απονομή δικαιοσύνης. Εντάξει. Τι άλλο θέλει? Φάτσες. Τις έχουμε. Δευτέρα από χθες, από σήμερα, τον έδειχναν το πρωί. Μάκης Ψωμιάδης στα σύνορα παραδίδεται. Παραδίδεται στο φυλάκιο των συνόρων. Μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδος. Δεν ξέρω, στο αίτημα πάνω λέγαμε προς την δημοκρατία της Μακεδονίας ή προς τη δημοκρατία των Σκοπίων ή προς Φύρων. Πάντως τη χάρη μας την έκαναν οι Σκοπιανοί. Μας δίνουν το Ψωμιάδη τώρα, παραμονή εκλογών. Γιατί τον θέλει εδώ το μαγάζι? Γιατί θέλει Μάκη Ψωμιάδη? Γιατί πρέπει να εμπεδωθεί το αίσθημα ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα όμως δεν περιλαμβάνει αναφορά στις αυτοκτονίες που έγιναν. Δεν περιλαμβάνει τη βιαιότητα, το κακούργημα της κοπής και εκτιμένων δικαιωμάτων από εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, εκατομμύρια Έλληνες. Τον τρόμο των δυνάμεων καταστολής που στέλνουν κάθε τόσο με τα χημικά που ρίχνουν ή με το ξύλο που ρίχνουν, αυτό δεν το περιλαμβάνει. Η κρατική τρομοκρατία, η κρατική βία δεν περιλαμβάνεται σε αυτό που πρέπει να βλέπεις το βράδυ στην τηλεόραση. Άρα έχεις και το δικαίωμα ανυπακοής. Θα ακούσεις τι σου λέω, Καλαμαράκη, επειδή είσαι πιο νέος από μένα, τα μισά μου χρόνια. Έχεις το δικαίωμα της ανυπακοής. Και φρόντισε να το ασκήσεις στις 6 Μαΐου, γιατί είσαι νεότερός μου και δεν έχεις ζήσει όπως εγώ ούτε τα παρασκήνια εφημερίδων από το 1965, ούτε τα κόμματα στην Ελλάδα, ούτε τα κέντρα εξουσίας, ούτε τις μυστικές υπηρεσίες. Τι άλλο θέλουμε στον κύβο Κνόρ? Debate. Θέλουμε να μονοπολείται η εικόνα και ο ήχος στο μυαλό των απλών ανθρώπων μεταξύ Βενιζέλου και Σαμαρά. Να βλέπεις ότι αυτοί οι δύο είναι. Οι άλλοι δεν είναι. Οι άλλοι είναι μια ουρά. Οι άλλοι είναι φωτό. Δεν μπορεί να έχεις μεγάλη ανάκλαση μέσα στο μυαλό σου της φωτογραφίας, ας πούμε, της κυρίας Λούκας Κατσέλη. Καθόλου, κάνει κακό. Θα του κόψει ακόμη και 50 ψήφους του αλληνού.